Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανοικοδόμηση του πυροσβεστικού σταθμού Επταγωνίας Κύπρου, τον εξοπλισμό του και την προμήθεια δύο πυροσβεστικών οχημάτων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συμφωνεί σε αυτή την ενέργεια και προχωράω στην δεύτερη συμφωνία μεταξύ τη Ελλάδα και τη Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα πρόληψη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο έχει σημαντικέ διαφορέ από την πρώτη. Ε, και, από, την πρώτη συμφωνία, από το πρώτο μνημόνιο όσον αφορά το περιεχόμενό του. Κατά την άποψή μας, οι συνεργασίες αυτές συνήθως αποσκοπούν σε αμοιβαία ωφέλη. Βελτιώσεις υποδομών, εφαρμοζόμενων μεθόδων δράσης κτλ. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει σημαντικές εμπειρίες τόσο σε φυσικές όσο και σε ανθρωπογενείς καταστροφές. Για παράδειγμα μόνο φέτος το καλοκαίρι και έγονταν χωρίς σταματημό από νησιά του τουρισμού Ρόδος Κέρκυρα μέχρι την Αττική περιοχές στρατιωτικής σημασίας. Το Στεφανοβίκιο, η Αγίαλο, τη Θράκη επάνω. Αυτό αποτελεί μια πραγματικά πολύπλευρη εμπειρία από υφιστάμενες όμως καταστροφές. Και εδώ πέρα είναι διαφορετικό αυτό. Κανονικά αυτό θα συνεπάγονταν αυτή η εμπειρία και η αντίστοιχη εμπειρία στην αντιμετώπιση τους. Ή ακόμη και εξαγωγή συμπερασμάτων για σχεδιασμό της πρόληψης αυτών των καταστροφών. Όμως κάθε φορά που συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τις γνωστές δικαιολογίες επικοινωνιακή διαχείριση επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής. Δηλαδή παλιότερα είχαμε κάποιον στρατηγό άνεμο, τώρα φταίνει πυρκαγιές, φταίνει δυνατή άνεμοι, φταίνει καύσονες, φταίνει δυσφάτες περιοχές, κλιματική κρίση, μετανάστες, σχέδια εμπρισμού. Το ίδιο και φέτο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα μότο που έρχεται και ξανάρχεται όποτε συμβαίνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι άγνωστο ούτε νεοφαινόμενο ότι το καλοκαίρι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έναρξης και γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Δεν κάνω αυτή την αναδρομή για να την κάνω, θα τη συσχετήσω και με την συμφωνία. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική δυσκολία για να εκτιμηθεί και να σχεδιαστεί η ολοκληρωμένη αντιπυρική προσθεσία. Ένα σχεδιασμός δηλαδή που με μια λογική αλληλουχία ενεργειών θα προχωρούσε σε βήματα πυροπροστασίας, όπως για παράδειγμα μείωση και αφαίρεση της καύσιμης ύλης, έλεγχο πηγών ανάφλεξης, αλλά και τις έγκυρες επέμβασης στα πρώτα λεπτά για να μην ξεφύγει η φωτιά και γίνει ανεξέλεγκτη. Οι χρόνιες ελλείψεις, αποτέλεσμα εφαρμογής της πολιτικής κόστους-οφέλους, παραβιάζουν αυτές τις λογικές αρχι... αε... αρχές πρόληψης. Εδώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Δεν υπάρχουν στελεχωμένες δασικές υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ε, επαρκείς επαρκή σε αριθμό με όλα τα μέσα επίγειες δυνάμεις, ειδικά εκπαιδευμένες και με γνώση του δάσους ευθύνης τους, διασκορπισμένες σε κατάλληλα στιμία, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν και να παρεμβαίνουν έγκαιρα σε μια πιθανή αιστεία στα πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κρατικό έλεγχο και προληπτική συντήρηση υποδομών, ώστε να μην υπάρχουν πηγές ανάφλεξη. Παράδειγμα, τα δίκτυα ηλεκτρική ενέργεια. Επίση, δεν υπάρχουν οι αναγκαίε δυνάμει σε προσωπικό στην πυροσβεστική. Υπάρχουν, αλλά μέσο όρο ηλικία 50 χρόνων. Μέσο όρο. Φανταστείτε το πάνω για να δούμε με τι πυροσβέστε αυτοί οι άνθρωποι υπερβαίνουν τα βιολογικά του όρια. Και σύγχρονα λειτουργικά και ασφάλεια μέσα και υποδομές πυρόσβεση γνωρίζουμε. Για τα πυροσβεστικά οχήματα των 40 χρόνων κοντεύουν να γίνουν μουσιακά κομμάτια. Επίση, η κρονή χωρί νερό είναι ένα από τα δεκάδε παραδείγματα αυτή τη δυσλειτουργία, να την πω εύσχυμα έτσι να πάμε σε μια άλλη φυσική καταστροφή όπως είναι οι πλημμύρες. Είχαμε τις πρόσφατες εμβληματικού μεγέθους και συνεπιών πλημμύρες στη Θεσσαλία. Ακόμα καταμετρώνται οι συνέπειε του. Όχι να αποζημιωθούν, καταμετρώνται. Νεκροί κατεστραμμένες υποδομές, χιλιάδες πλημμυρισμένα σπίτια καταστήματα, δεκάδε χιλιάδε τρέματα με καλλιέργειε και κτηνοτροφικέ μονάδε που δεν ξέρουμε πότε θα ξαναλειτουργήσουν. Συνέπειε γενικά που δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από τη λόγια παρότι η κυβέρνηση το προσπάθησε. Τι συμπέρασμα βγήκαν από όλα αυτά, Όταν αυτή η καταστροφή ε, έχει τη σφραγίδα διαδοχικών κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν την αναγκαία την πλημμυρική προστασία ως περιττό τα αναφέρω αυτά όλα ως μέρος ενός προβληματισμού. Τι έχει να συνεισφέρει άραγε η χώρα μας σε μια άλλη χώρα... ...στο πλαίσιο μιας συνεργασίας σαν αυτή που συζητάμε σήμερα με την Κύπρο... ...στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Τι έχει να προσφέρει. Μήπως το «κοιτάξτε τι κάνουμε στην Ελλάδα» και κοιτάξτε να κάνετε εσείς το αντίθετο για να σωθείτε. Ίσως αυτή θα ήταν μια προτροπή ασφαλής για το λαό αυτής της χώρας. Τώρα, το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, είτε ως ενεργούσα εντός Ελλάδας, είτε συμμετέχοντας σε διεθνείς συνεργασίες όπως αυτή που συζητάμε για την Κύπρο. Φυσικά και την κρίνουμε με κριτήρια πολιτικά. Διαφωνούμε με αυτόν όπως διαφωνούμε και με τις ευρωενωσιακές οδηγίες περί αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, γιατί πλέον οι λαοί, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των υπολείπων χωρών, γνωρίζουν ότι αυτές αναπαράγουν ελλείψεις και προβλήματα χωρίς να τα λύνουν. Όμως υπάρχει κι άλλη μια παράμετρος που μεθοδευμένα συσκοτίζεται από την κυβέρνηση, αλλά και από το σύνολο των υπολείπων αστικών κομμάτων και όχι βέβαια τυχαία. Είναι μια παράμετρος που δένει την πολιτική προστασία με τις υπεριαλιστικές στοχεύσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε όλους τις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, από το 16 και μετά, μπαίνει ανάμεσα σε άλλα προτάγματα αυτής της Λυκοσυμμαχίας και η προστασία των κρίσιμων υποδομών, ζητώντας την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από πλευρά των κρατών μελών. Εδώ βέβαια, δεν είναι ότι το ΝΑΤΟ το πήρε ο πόνο για τι ανάγκε του λαού, αλλά ότι η πολιτική προστασία στο ΝΑΤΟ διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάμειξη της, αυτής της συμμαχίας στην διαχείριση νευραλγικών δομών και υπηρεσιών πολιτικών και στρατιωτικών των κρατών μελών και άλλων ετερών Και άλλων εταίρων. Αυτό βέβαια το αναφέρω γιατί η Κύπρος δεν είναι στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται στο όνομα της συλλογική ασφάλειας και της αντιμετώπισης ασύμετρων απειλών είναι φρασιολογία και επιχειρηματολογία που αναφέρεται στα κείμενα του ΝΑΤΟ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται βέβαια το εργατικό αυτό είναι συμπέρασμα, το εργατικό λαϊκό κίνημα και γενικά οτιδήποτε μπορεί να απειλεί την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως για επέμβαση των κρατικών και νατοικών μηχανισμών με στόχο την καταστολή του εχθρού λαού. Αυτά θα μεταλαμπαδεύσουμε μέσω αυτών των μνημονίων και στο ανεξάρτητο κράτος της Υπριακής Δημοκρατίας. Εμείς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απευθυνόμαστε στον κυπριακό λαό και του λέμε ότι σε αυτού του είδους, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα νταραβέρια ταιριάζει το φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες. Δηλαδή, να είναι προσεκτικός ο κυπριακός λαός, γιατί συχνά τα φαινόμενα απατούν. Εμείς, και κλείνω, Ω Κομμουνιστικό Κόμμα, υπερψηφίζουμε τη συμφωνία ήδη το ανέφερα για την ανοικοδόμηση του περισβεστικού σταθμού και την προμήθεια των δύο περισβεστικών οχημάτων. Ψηφίζουμε παρόν λόγω των αναφερθέντων ενδιάσεων για τη συμφωνία που αφορά τη συνεργασία στον, τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Σας ευχαριστώ.